συμπόσιο είναι η μετεξέλιξη μιας προσπάθειας που ξεκίνησε από την Αλντεμάρ πριν από 2 χρόνια, με κύριο στόχο να προβάλλει την ελληνική γαστρονομία και τον ελληνικό πολιτισμό σε χώρες προσέλευσης τουριστών για την Ελλάδα. Σήμερα, η διαφορά σε σχέση με πριν από 2 χρόνια, δηλαδή την 3η χρονιά, είναι ότι έχει συγκεντρώσει αρκετές υγιείς δυνάμεις του ελληνικού τουρισμού, των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τουρισμού από το εξωτερικό προς την Ελλάδα, που στέλνουν ουσιαστικά πελάτες, επισκέπτες, με όποια ονομασία θέλει κανείς να δώσει, στην Ελλάδα. Μόνο που πλέον, αντί να ζητάμε απλά να δούμε μια εμπορική διάσταση σε αυτό το event, κοιτάμε να πάρουμε τον σωστό ξένο, δηλαδή τον ξένο που επιλέγει την Ελλάδα για τους σωστούς λόγους. Και σωστοί λόγοι είναι ότι υπάρχει μια πολιτιστική διαδρομή και μια γαστρονομική, ένας γαστρονομικός πλούτος, ο οποίος έχει χαθεί τα τελευταία χρόνια και παρά τα όσα λέμε για αυτόν, ελάχιστα κάναμε για αυτόν. Φιλοδοξούμε λοιπόν ότι με αυτή την προσπάθεια μπορούμε να ξαναβάλουμε στο επίκεντρο αυτά που μετράνε στον ελληνικό τουρισμό και όχι απλά να μπούμε σε ένα ευρύτερο ανταγωνισμό τουριστικών κλινών και μιας αόριστης επισκεψιμότητας. Επιμέρους στόχοι είναι 3, θα έλεγα, σημαντικοί, και ένας ο οποίος είναι για την ψυχή μας, τον οποίο θα αφήσω για το τέλος. Ο πρώτος και κύριος στόχος είναι να αυξηθεί η επισκεψιμότητα στην Ελλάδα από ανθρώπους που αγαπάνε την Ελλάδα και που δεν την αντιμετωπίζουν απλά σαν μία τιμή συνδεδεμένη σε μία υπηρεσία. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη γαστρονομία, που ούτως ή άλλως είναι βραβευμένη για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν είναι μόνο θέμα μεσογειακής διατροφής όπως παρουσιάζεται ευρέως. Η ελληνική διατροφή και κυρίως τα ελληνικά προϊόντα έχουν πολύ δρόμο να διανύσουν, πολύ περισσότερο τώρα που χάνεται η ποιότητα στην πρώτη ύλη σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε κάτι να παρουσιάσουμε διαφορετικό. Ένας δεύτερος στόχος του συμποσίου, ο οποίος προέκυψε στη διαδρομή, δεν ήταν το αρχικό ζητούμενο, είναι να δώσουμε την ευκαιρία στα ελληνικά προϊόντα να εκμεταλλευτούν το δίκτυο των τουριστικών επιχειρήσεων για να προβληθούν αναλόγως στο εξωτερικό. Δεν είναι τυχαίο ότι στο τέλος κάθε εκδήλωσης που γίνεται σε κάθε χώρα δίνουμε δώρο, λάδι, κρασί, τυρί, πράγματα τα οποία προέρχονται από παραγωγούς Έλληνες οι οποίοι συμμετέχουν στο συμπόσιο. Το τρίτο, είναι ίσως και το μεγαλύτερο ως ομπρέλα, είναι να αποτελέσει μια εθνική προσπάθεια, δηλαδή να μαζευτούν, το είπα και νωρίτερα, οι υγιείς δυνάμεις, δηλαδή οι δυνάμεις αυτών που σκέφτονται ότι αν η Ελλάδα έχει καλή απήχηση, έχει καλό όνομα, ακούγεται για τους σωστούς λόγους και όχι για τους λάθους λόγους, τότε το μόνο σίγουρο είναι ότι στο τέλος αυτό θα γυρίσει ως ένα πλεονέκτημα για όλους μας, ώστε να μπορούμε υγιώς να εμπορευόμαστε ό,τι θέλει ο καθένας, εμείς τουριστικές κλίνες, κάποιος άλλος κρασί, κάποιος άλλος λάδι, κάποιος άλλος ενδεχομένως απλά και μόνο τον ήλιο, με μια υπόσχεση ότι με αυτό εσύ θα έχεις ενέργεια για 15.000 χρόνια. Δεν ξέρω εγώ πώς ακριβώς θα εξελιχθεί η ζωή μας τα επόμενα χρόνια, αλλά σαφέστατα μπορούμε να εμπορευτούμε πολλά πράγματα που η Ελλάδα έχει ως πλεονέκτημα. Ο λόγος που θέλουμε να φαίνεται ως εθνική προσπάθεια είναι γιατί το να πηγαίνει ο καθένας μόνος του να προβάλλει ένα μέρος μιας αλυσίδας από μόνο του δεν θεωρείται ούτε branding, ούτε και μπορεί να συνδεθεί πάνω σε ένα συγκεκριμένο άρμα. Δεν έχουμε άρμα τέτοιο εμείς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Η Ελλάδα ούτως ή άλλως έχει αλλάξει ονόματα και καμπάνια τόσο πολύ τα 4 τελευταία χρόνια που δεν νομίζω ότι για κανέναν είναι ξεκάθαρο ακριβώς τι πρεσβεύει. Και ο λόγος της ψυχής, είμαστε σε μια κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που χρειαζόμαστε κάτι να αισιοδοξούμε. Και αυτό το κάτι μπορούσε να είναι μόνο δημιουργικό. Η κρίση ξεκίνησε το 2009, που ξεκίνησε και το συμπόσιο, και για εμάς ήταν μια δημιουργική απασχόληση για το πώς βλέπουμε εμείς πρακτικά την επόμενη μέρα του ελληνικού τουρισμού και κατ' επέκταση, έτσι όπως εξελίχθηκε, και των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων και το ρόλο που μπορούν να παίξουν. Επειδή ο τουρισμός δεν είναι μια δραστηριότητα, δεν είναι αερομεταφορές, ξενοδοχεία, ακτοπλοεία, αυτά είναι για αυτούς οι οποίοι θέλουν να υποστηρίξουν τα δικά τους. Ο τουρισμός είναι η ομπρέλα όλων των υπόλοιπων δραστηριοτήτων οικονομικής φύσης στην Ελλάδα, ο περιπτεράς,
είναι μέρος της τουριστικής αλυσίδας, ο ταξιτζής είναι μέρος της τουριστικής αλυσίδας, το μίνι μάρκετ της γωνίας είναι μέρος της τουριστικής αλυσίδας. Για μας το συμπόσιο έρχεται και δημιουργεί μια ομπρέλα, όπως θα ήταν και ο τουρισμός σε αυτές τις περιπτώσεις, όλη τη ελληνική κοινωνία και του τρόπου που λειτουργεί σήμερα. Κακά τα ψέματα, όλη η περιφέρεια εξαρτάται από τον τουρισμό και την αγροτική, γεωργική, κτηνοτροφική παραγωγή. Αυτά δεμένα μπορούν να μας δώσουν ένα όχημα να κινηθούμε αρκετά χρόνια μπροστά. Το συμπόσιο φέτος ταξίδεψε σε 14 πόλεις, 7 χώρες στον αριθμό. Συμμετέχονται σε αυτό από την πλευρά της ελληνικής κοινοδοχίας είναι η Αλντεμάρ και οι Άδες, που είναι μια συγκέντρωση ιστορικών ξενοδοχείων της Ελλάδος, είναι 19 ξενοδοχεία κάτω από μια ομπρέλα, πολύ ποιοτικής ελληνικής φιλοξενίας. Αυτό που μας εξέπληξε είναι ότι είχαμε μια δυσκολία να πείσουμε άλλους ξενοδόχους ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα εθνικό προϊόν. Ίσως είναι μία από τις ιδιότητες των Ελλήνων που θα μπορούσαμε να κάνουμε χωρίς, αλλά φαντάζομαι ότι με τον χρόνο ο κόσμος θα αρχίσει να καταλάβει ότι η συλλογικότητα είναι η λύση εξόδου από την κρίση και ο ατομικισμός δεν οδηγεί και πολύ μακριά. Από την πλευρά των ξένων συνεργατών μας είχαμε καταρχάς όλους τους μεγάλους tour operator, διαφορετικό αναχώρα, αλλά μεταξύ αυτών μεγάλα ονόματα είναι η TUI και ο Thomas Cook, ας πούμε, ή ο Eden Viaggi της Ιταλίας. Είχαμε broker, τον νούμερο ένα broker νοικιάσης αυτοκινήτων στην Ευρώπη, ο οποίος μάλιστα μας χορήγησε και τα αυτοκίνητα με τα οποία κινηθήκαμε όλο αυτό το διάστημα, γιατί κάθε μέρα ήταν και μία πόλη, οπότε μπαίναμε σε ένα αυτοκίνητο, κάναμε 400 χιλιόμετρα, βρισκόμασταν σε μία άλλη πόλη, κουβαλώντας μαζί μας όσο περισσότερα είδη μπορούσαμε και δεν είχαν στείλει απευθείας τον προορισμό οι Έλληνες παραγωγοί. Έλληνες παραγωγοί ήταν ενδεικτικά τώρα, γιατί είναι και αρκετοί και δεν μπορώ να πω ότι τους θυμάμαι όλους, αλλά είχαμε το Μεταξά, είχαμε το Μπουτάρι στο θέμα του κρασιού, είχαμε βιολογικό λάδι, το Λιοκάρπι της Κρήτης, αλλά και τη ΓΕΑ, που είναι πολύ δυνατή εξαγωγική εταιρεία ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό, ή τη Γεωδή με ελληνικά, τα λένε spreads, δεν ξέρω ποια θα έπρεπε να είναι η ελληνική αλήματα, ξέρω εγώ. Είχαμε μαζί μας την περιφέρεια Κρήτης, η οποία μας έδωσε αρκετά κριτικά προϊόντα και μας έστειλε αρκετά κριτικά προϊόντα με τα οποία δουλέψαμε και μαγειρέψαμε αυτό το διάστημα. Από την πλευρά υποστηρικτών θα πρέπει να μνημονεύσω εδώ πέρα ότι για πρώτη φορά είναι κάτω από ένα κόνσεπτ και συμμετέχουν παράλληλα σε ένα κόνσεπτ ο ΟΠΕ, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας, ο ΕΟΤ και η Λέσχη Αρχιμαγείρων. Όλοι μαζί αυτοί κάτω από ένα κόνσεπτ μαγειρική. Η ανταπόκριση ήταν μοναδική. Τα δύο πράγματα που με εντυπωσίασαν ίσως περισσότερο από κάθε άλλο πράγμα είναι ότι οι ίδιοι συμμετέχοντες και κατ' ένα βαθμό συνδιοργανωτές tour operator βρήκανε αυτό ως μοναδική ιδέα προβολής σε σημείο που μας έχουν ήδη κάνει 4 αιτήσεις μέσα στον ίδιο χειμώνα να κάνουμε άλλα 4 event τα οποία θα κάνουν host εκείνοι πια, δηλαδή θα φιλοξενούν οι οικοδεσπότες θα είναι εκείνοι και εμείς θα είμαστε οι σεφ με κάποια ελληνικά προϊόντα και κάποιες συνταγές. Δεν μπορεί να ενταχθεί στο συμπόσιο αυτό, αλλά σαφέστατα ως ανταπόκριση το θεωρώ ως πάρα πολύ σημαντικό. Στην ίδια λογική έχουμε άλλα δύο event, τα οποία εντάσσονται στη λογική ελληνικής εβδομάδας που γίνονται σε δύο ακόμα χώρες, τα οποία μας ζητήσανε να οργανώσουμε εμείς. Άρα θεωρώ ότι το αποτέλεσμα μπορεί να θεωρηθεί μόνο επιτυχημένο και μπορούμε σιγά σιγά να συζητάμε για ένα event το οποίο ξεκίνησε με να καταγράφει τη διαδρομή σε 14 πόλεις, αλλά στο τέλος, αν θέλουμε να το αποδώσουμε σωστά, θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε 22 πόλεις μόνο φέτος. Είναι μια πολύ σημαντική, πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη και τελικά αυτό μπορεί να το δει κανείς ως πολύ θετική ανταπόκριση. Έχουμε ήδη πάρει σχόλια στα social media από κόσμο που μας στέλνει τις φωτογραφίες του από το event, πόσο ίδιος το αντιλήφθηκε. Έχουμε δει ότι πολλοί από τους συμμετέχοντες ανεβάζουν φωτογραφικό υλικό και σχόλια πάνω από τη δική τους
μέσα από το δικό τους δίκτυο, με τη δική τους ματιά του, πώς είδαν αυτό το event. Και είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό το πώς αυτό απλώνει και δημιουργείται αυτό που θα ονόμαζε κανείς online content πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, χωρίς να χρειάζεται τον κόπο ή το planning που πρεσβεύουν κάποιοι ότι πρέπει να έχει ένα τέτοιο event. Τέλος, πάρα πολύ σημαντικό ήταν τα σχόλια και τελικά και ο τρόπος με τον οποίο είναι πλάκη ο ΕΟΤ, ο οποίος είναι και μεγάλος υποστηρικτής αυτής της ιδέας. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο το υποστήριξαν. Δεν ήρθαν απλά οι διευθυντές των γραφείων και παρακολουθούσαν καθήμενοι εξ αποστάσεως. Βάλαν την ποδιά τους, μαγειρέψανε, μαζέψανε, είχαν σχέσεις με τους ανθρώπους όπως εμείς κατανοούμε τις σχέσεις και είδα ότι τελικά όλοι έχουμε ελπίδα να αλλάξουμε και να γίνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που μας έχει συνηθίσει ο κόσμος.